Το μεσημέρι. Με τον Αλάβενο θα ασχοληθούμε. Καλύτερα όχι το μεσημέρι. Το μεσημέρι που είναι ο ήλιος ψηλά και καίει. Τότε τον μαζεύουν τον Αλάβανο. Τότε δεν θα ήθελα να μαζέψω ποτέ στη ζωή μου. Τι είναι ο Αλάβανος? Είναι ένα βότανο, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν το γνώριζα. Ευτυχώς όμως που έχουμε τη βούλα μας στην εκπομπή, η οποία αλωνίζει, βρίσκει, καταγράφει και μας παρουσιάζει. Εγκεκριμένη βοτανολόγος. Μην σας πω και πιστοποιημένη. Εντόπισε λοιπόν στο χωριό Σίσες μία ομάδα ανθρώπων που και γνωρίζουν το βότανο, τον Αλάβανο ή Λάβανο, και γνωρίζουν και τα μυστικά του και τις ιατρικές του ιδιότητες, τις φαρμακευτικές του μάλλον ιδιότητες, αλλά και φυσικά και τι ώρα μαζεύεται. Γιατί άμα αφήναμε σένα να πας να μαζέψεις τον Αλάβανο, Αλάβανο θα ακούγαμε, Αλάβανο δεν θα βλέπαμε στα Λιοζερβέ. Εγώ το γνωρίζω και το ήξερα σαν Λάβδανο. Αλάβανο πρώτη φορά το... Ούτε Λάβδανο ήξερα. Είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο βότανο με πάρα πολλές ιδιότητες. Στο ρεπορτάζ της Βούλας θα ακούσουμε πού χρησιμοποιείται, και το πιο εντυπωσιακό είναι ότι θα συναντήσουμε κριτικούς που έχουν την εμπειρία και συνεχίζουν να συλλέγουν κοπιαστικά, αλλά με ένα μοναδικό τρόπο. Το συγκεκριμένο βότανο, ναι, είναι λίγοι στον αριθμό. Επαναλαμβάνουμε ότι το ρεπορτάζ έγινε στο χωριό Σίσες, όπου υπάρχει και ο Αλάβδανος ή Λάβδανος. Ναι, και περισυλλέγεται εκεί. Αλαβδανάριδες. Οι αλαβδανάριδες λοιπόν βγαίνουν το μεσημέρι, τότε που ο ήλιος είναι ψηλά, και μαζεύουν το Λάβδανο ή τον Αλάβδανο. Ο κριτικός Αλάβδανος έχει χαρακτηριστεί ως ο καλύτερος. Γιατί να μην τον πενευτούμε, ό,τι βγάζουμε εμείς, καλό το βγάζουμε. Και να μην σας πω ότι το βγάζουμε και το καλύτερο του κόσμου. Στα βότανα δεν μπορεί να μας πάει κόντρα κανείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Η γη μας γεννά πρώτης ποιότητας βότανα. Και να σου πω και ένα μυστικό. Αυτοί που ξέρουν λένε πως τη χρονιά που θα έχει πολύ αλάβδανο ή λάβδανο, θα έχει και πολύ μέλι. Όλο μέλι και από τη Γανίτα τίποτα. Πάμε να δούμε το βίντεο. Πάμε να δούμε το βίντεο. Άσχετο, αλλά δεν πειράζει, να μαθαίνουμε και τις ελληνικές παροιμίες. Η φύση γενναιόδορη πρικίζει τούτο τον κόσμο με τις μοναδικές ομορφιές της. Ελάτε μαζί μας για μια βόλτα στην Κρητική Ύπαιθρο. Ελάτε να ξετυλίξουμε την ιστορία του και να γνωρίσουμε τον Αλάβανο. Ένα βότανο που ευδοκιμεί σε δροσερές ή μειωρινές περιοχές και είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Πρέπει να το ξέρετε σχεδόν σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Και σε μια τοιχογραφία της Χνωσού υπάρχει ο Αλάβανο, στο γαλάζιο πουλί. Υπάρχει το φυτό του, το λουλούδι του Αλάβανο. Ο άνθρωπος από την αρχαιότητα εμπειρικά χρησιμοποιούσε τα βότανα. Οι Μινωίτες, παραδείγματος χάρη, χρησιμοποιούσαν τη ρητίνη του Αλάβανο σε θυμιάματα καθώς και σε θεραπευτικές αλυφές, ακόμα και για να βάφουν κόκκινα τα αρώματα που κατασκεύαζαν. Σταδιακά, το βότανο αυτό, γνωστό και ως Λάβδανο, απέκτησε ξεχωριστό κύρος και ενδιαφέρον, βάζοντας τα θεμέλια για την ιατρική και την φαρμακολογία. Ο Διασκουρίς αναφέρει τον τρόπο της χρήσης, πώς το συλλέγανε με αυτόν τον τρόπο, με το εργαλείο, με την κουρτζάνα, με τις λωρίδες. Ήταν γνωστός στους αρχαίους Αιγύπτιους, στη Βίβλο, παρουσιάζεται ως το μύρο της Βίβλου. Οι καμήλες, το καραβάνι το οποίο πουλήθηκε ο Ιωσήφ, ήταν φορτωμένες με αλάβανο. Το πηγαίνανε στην Παλαιστίνη. Άρα ήταν γνωστό. Ο αλάβανος που στην αρχαιότητα χρησιμοποιήθηκε ως θυμίαμα, ως υλικό ταρίχευσης νεκρών, αλλά και για λόγους αισθητικής, ιδιαίτερα από τις γυναίκες των αραβικών χωρών, στην πορεία χαρακτηρίστηκε το πιο αποτελεσματικό φάρμακο εναντίον των λοιμών της χολέρας, αλλά και των βαριών κρυολογημάτων. Επίσης, χαρακτηρίστηκε ως το καλύτερο πυλωτικό φάρμακο για τις πληγές. Άμα θέλω να κρυώσω κανένα παιδί, πηγαίνανε και του βάλανε σε ένα γαστρί αλάδανο, και μέσα και λάδι, και το ζεσταίνανε σε ένα μέρος και έγινε μια σάλτσα, το λάδι με το αλάδανο. Και μετά κάνανε τριβή του παιδιού,
και του παίρνει. Ο αλάδανος είναι ένας μικρός, αϊθαλής αρωματικός θάμνος. Αναπτύσσεται σε θερμές περιοχές και λιαζόμενες θέσεις. Καμιά φορά βέβαια είναι ικανό να αναπτυχθεί και σε ημισκιά. Τα άνθη του είναι ροδόχρωμα και μοιάζουν με μικρά τριαντάφυλλα με κυματιστά πέταλα. Τον Απρίλη βγάζει τον αθό και το Μάη με τον Ιούνιο γίνεται το κουκούτσι. Και μετά, δηλαδή, άμα είναι καλή χρονιά, αρχίζει ο αλάδανος από το Μάη. Άμα πάρει δύο καιρός καλά, άλλες φορές τον καθυστερεί και πάει τον Ιούνιο, άλλες φορές τον καθυστερεί και πάει τον Ιούλιο. Φύγεται σε πολλά μέρη της Μεσογείου, όπως την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, την Τουρκία, την Νότια Γαλλία. Ωστόσο, μόνο στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κρήτη συνεχίζεται η συλλογή του με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Η ποιότητα του κρητικού αλάδανου έχει χαρακτηριστεί ως η καλύτερη. Στο παρελθόν, μάλιστα, κάναμε μεγάλη εξαγωγή αλάδανου στην Αίγυπτο και το Σουδάν. Ο αλάδανος βγαίνει από κοπέλη που ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Από τις καμινάδες στο Ηράκλειο, πότε πότε τις κατσίες τροφές, όλο παραθαλάσσια, 300 μέτρα πάνω και κάτω, και τελειώνει μέχρι τη Σεβαστή, στο χωριό Σεβαστή. Αυτή η έκταση είναι αλάδανο. Και κάνει 500 μέτρα υψόμετρο. 400, και πάνω δεν κολλά μετά. Αυτή η περιφέρεια έχει τον αλάδανο. Η συλλογή του αλαδάνου εξαρτάται από τις κλιματολογικές θήκες. Και με την αποχή, με τη χρόνο αλλάζουν οι κλιματολογικές θήκες. Προφανώς στη Κύπρο που υπάρχουν αναφορές και στην Παλαιστίνη έχει το κλίμα περισσότερο ξηρό και έχει σταματήσει η συλλογή. Και τώρα γίνεται μόνο εδώ. Θέλει πολύ νερό το χειμώνα και πολύ ζέστο καλοκαίρι. Και το ειδικό μικροκλίμα που υπάρχει στην περιοχή. Πρέπει να κάνει δροσούλες, όλο αυτό ο συνδυασμός στο υπέδαφος, παρά είτε συλλέγεται μόνο εδώ. Κυριαρχεί βέβαια το φυτό αγκίστρος που λέμε εμείς ή λαδανιά και είναι δυνατή η συλλογή του εδώ. Πάμε και από εδώ πάνω. Η ελαδανιά, δηλαδή το φυτό κύστος, έχει συνδεθεί με την παράδοση της περιοχής των Σισών. Ορισμένοι κάτοικοι με πολύ κόπο, πάθος και όρεξη εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να εκμεταλλεύονται την παραγωγή του. Με αγώνα και υδρότα μαζεύεται ο αλάδανος, ένα βότανο που στο παρελθόν αποτέλεσε δώρο Θεού για την περιοχή εδώ στις Σίσες. Σήμερα ελάχιστοι είναι αυτοί που εξακολουθούν να μαζεύουν αυτό το βότανο και θα έχουμε την ευκαιρία μέσα από την εκπομπή μας να παρακολουθήσουμε αυτή την παλιά διαδικασία. Για να συλλεχθεί ο αλάδανος χρησιμοποιείται ένα αργαστήρι. Μια κατασκευή από ξύλο που πάνω της έχουν δέσει πλαστικά λουριά. Χτυπώντας αυτά τα λουριά πάνω στο θάμνο, η ρητίνη κολλάει πάνω τους και έτσι τις συλλέγουν. Από τις 11-12 και ώρα και μετά, όχι νωρίς, να σταθεί και το κλαδί καλά. Όσο ζεσταίνεται παραπάνω, όσο βγάζει υδρό. Εδώ πέρα δρώνει όλο το κλαδί. Όλο το κλαδί δρώνει. Και πόσο υδρώνει πολύ, πέρυσι σίγουρα. Πάμε, πάμε το κλαδί. Ο αλαδανάρης βέβαια πρέπει να εργαστεί κάτω από τον καυτό ήλιο και μέσα σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα πρέπει να ανεβοκατεβαίνει τα βουνά έχοντας διαρκώς απάνω του το βάρος του αργαστηριού. Γιατί άμα βρέξει δεν έχει καθόλου. Περνάει ένα μήνα ξανακάμει. Καμιά φορά άμα κάνει νοθιά, δηλαδή τον επέντε τελείως. Αφού τελειώσει η συλλογή, τα λουριά του εργαστηριού έχουν μαυρίσει από τον υδρότα του βοτάνου που έχει σταθεροποιηθεί πάνω τους. Έτσι αρχίζει η διαδικασία για να φύγει το λάδανο από τα λουριά. Είσαι ένα λάδανο εργαστήρι. Εβάλαμε λάδανο σήμερα. Μισή ώρα παραπάνω. Μαρία! Σας μια. Το λάδανο έχει σκούρο καφετή χρώμα, είναι αρωματικό και έχει πικρή γεύση.
Την ώρα που θα έρθει το εργαστήρι στο σπίτι, έρχεται γύρω στις 2 με 3 η ώρα, πρέπει να προλάβεις τον ήλιο. Να είναι ακόμα μεσημέρι πολύ, να βρεις ένα μέρος που δεν θα σκιανέψει και το απλώνεις κάτω, το αφήνεις 20 λεπτά να ζεσταθεί καλά και ξεκινάς μετά τη διαδικασία ένα-ένα τα σκηνάκια, τα τραβάς αφού αλείψει το εργαλείο με λάδι. Παλιότερα, γύρω στα 180 άτομα με 200 ασχολούνταν με αυτό. Σιγά σιγά άρχισαν λόγω του μειωμένου κόστου, στις ταλαιπωρίες που έχει για να βγει ο λάδανος, σταμάτησαν να ασχολούνται και έμειναν γύρω στα 20 με 30 άτομα. Για την Κρήτη και ίσως ολόκληρη την Ελλάδα, οι μόνοι που εξακολουθούν κοπιαστικά να επιμένουν, να ασχολούνται και να εργάζονται συστηματικά για τη συλλογή του, είναι οι κάτοικοι του χωριού Σίσες. Και μάλιστα ακολουθώντας τον ίδιο ακριβώς παραδοσιακό τρόπο που τους έμαθαν παλιότεροι καλλιεργητές. Έχω ακούσει, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια ισχύει, ότι όσοι μάζευαν αλάδανο, οι οικογένειές τους χαρακτηριζόντουσαν ως πλούσιες οικογένειες. Γιατί, και ισχύει? Παλιότερα ναι, ήταν το κύριο εισόδημα του χωριού μας, του τόπου μας. Όσοι πηγαίναν στο λάδανο είχαν, είναι βέβαια πολύ δύσκολη εργασία, αλλά λόγω ότι ήταν έναν έξοδο επάγγελμα, ήταν το κύριο εισόδημα στο χωριό. Δηλαδή είχαν το ένα μερομίσθιο, το ένα κιλό αλάδανο ήταν 10 φορές το μερομίσθιο. Ο αλάδανος χρησιμοποιείται και για την κατασκευή του Αγίου Μύρου που φτιάχνεται κάθε 10 χρόνια στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης. Είναι ένα από τα 40 συστατικά του. Γι' αυτό και μεγάλη ποσότητα αυτού του κριτικού ποιοτικού βοτάνου ταξιδεύει ως την Κωνσταντινούπολη. Τα σπίτια που χτίζαμε όλα εκείνα τα χρόνια, παντριές, αγορές, μεγαλώναμε τα παιδιά μας σε αυτό το είδος αυτό. Το πουλούσαμε και βγάλαμε κάθε καλοκαίρι 3 άτομα με πηγαίνουν και αγοράζαν ένα αμάξι με το είδος αυτό. Ξέρεις εδώ πόσα λεφτά πιάνανε μέσα σε 3 μήνες. Δεν ήταν μόνο ο αλάδανος εδώ στην περιοχή. Είχαμε υπερβολικά, είχαμε και τα πορτοκάλια και χτινοτροφία. Είχαμε εμένα το σπίτι μου ίδια, δηλαδή. Τα είχα όλα τούτα. Αλλά είχα και μεγάλη κουζίνα, είχα 8 παιδιά. 2 γιους και 6 κόρες. Ο Κώστας είναι γιος μου. Ναι. Λοιπόν, όλα τα πάντρεψα από τον λάδανο. Βοηθούσαν και τα λαΐδια, αλλά τα πολλά λεφτά βγαίνουν από τον αλάδανο. Το λάδανο ή αλάδανος της Κρήτης είναι ένας φυσικός θησαυρός. Είναι συνδεδεμένο με το νησί της Κρήτης από την Μινωική εποχή και έχει γράψει τη δική του ιστορία μέσα στον αρωματικό κόσμο των βοτάνων. Τα μυστικά που κρύβει είναι πολλά και μεταφέρονται από γενιά σε γενιά, διατηρώντας μια παράδοση χιλιάδων χρόνων. Βάσαμε πρέπει να το λένε αυτό.